Εμβολιάστηκε το 60,5% του πληθυσμού της Σαμοθράκης και με τις δύο δόσεις των διαθέσιμων εμβολίων, καθιστώντας το νησί ελεύθερο από τον κορονοϊό που έχει αλλάξει τις ζωές μας. Δεν χάθηκε ούτε μία δόση, αναφέρει το Κέντρο Υγείας του νησιού, ενώ συνεχίζεται ο εμβολιασμός με το Johnson & Johnson. Σήμερα ολοκληρώθηκε με επιτυχία ο εμβολιασμός έναντι του COVID-19. Με τις δύο δόσεις του εμβολίου της Pfizer εμβολιάστηκαν 1.330 άτομα που καθιστά το 60,5% του πληθυσμού του νησιού. Αυτό σημαίνει ότι το νησί αποκτά τον τίτλο COVID-free. Συγχαρητήρια στην εμβολιαστική ομάδα του Κέντρου Υγείας Σαμοθράκης που έπραξε άψογα και αποτελεσματικά. Η διαδικασία του εμβολιασμού πραγματοποιήθηκε με την τήρηση όλων των απαραίτητων μέτρων ασφαλείας. Δεν χάθηκε ούτε μία δόση εμβολίου. Συνεχίζουμε να εφαρμόζουμε με την ίδια συνέπεια τον εμβολιασμό με το μονοδοσικό εμβόλιο της Johnson & Johnson. Πρόκειται για ένα εμβόλιο κατά του COVID-19 που έχει εγκριθεί από τον ΕΟΦ για ενήλικες άνω των 18 ετών. Είμαστε στην ευχάριστη θέση να πούμε ότι από σήμερα το νησί μας είναι COVID-free. Έχουμε πιάσει το στόχο μας. Έχουμε ξεπεράσει το 60%. Θεωρώ ότι το νούμερο είναι αρκετά πιο πάνω, γιατί έχουμε σαν δεδομένο την τελευταία απογραφή που είχε γίνει και οι κάτοικοι του νησιού είχαν βγει γύρω στους 2.850 περίπου, αριθμός ο οποίος δεν αναλογεί σε καμιά περίπτωση την υφιστάμενη κατάσταση. Με αυτό το ποσοστό λοιπόν έγινε το νησί μας COVID-free, ένας ασφαλής προορισμός εν ώψη καλοκαιριού, κάτι το οποίο θα είναι ένα επιπλέον κίνητρο για να δώσει όθηση στη τουριστική σεζόν και να προσελκύσει περισσότερους τουρίστες. Πλέον η Σαμοθράκη είναι παντελώς έτοιμη να υποδεχθεί τους τουρίστες. Ειδικά το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, το νησί αναμένεται να πλημμυρίσει από τουρίστες που θέλουν να ξεκλέψουν λίγες ημέρες από την καθημερινότητά τους και να επισκεφθούν το ακριτικό νησί του Εύρου. Σύμφωνα με τον Δήμαρχο, μάλιστα, το τριήμερο αυτό η πληρότητα στα ξενοδοχεία και κατά καταλήμματα του νησιού αγγίζει το 100%. Αξίζει να σημειωθεί πως από την Παρασκευή 11 Ιουνίου έχουν ξεκινήσει τα νέα δρομολόγια που συνδέουν την Αλεξανδρούπολη με τη Σαμοθράκη και τη Λίμνο με το πλοίο Αδαμάντιος Κοραής. Ακούω θετικά μηνύματα ειλικρινά και με τους ξενοδόχους που μιλάω και με το Σύλλογο Εντεθειμένων Δωματίων. Τα μηνύματα είναι θετικά και το τριήμερο δεν το συζητάμε του Αγίου Πνεύματος. Αυτή τη στιγμή έχουν ενημερώσει ότι είναι σχεδόν στο 100% δεν υπάρχει δωμάτιο άδειο. Και θεωρώ ότι και η σεζόν φετινή, με δεδομένο ότι με συγχωρείτε, έχουν ανοίξει για τα σύνορα από εδώ και προσελκύουν ένα πολύ μεγάλο ποσοστό από Ρουμάνους, Βουλγάρους, αλλά και ότι έχουν και πλέον ένα τρίμηνο με δρομολόγια επιδοτούμενα από τη Λίμνο, τη γειτονική μας Λίμνο, θεωρώ ότι θα είμαστε σε αρκετά ικανοποιητικό επίπεδο.